εξασφαλίσομε. Θα, θα, θα. Σύνθημά μας είναι ένα. Largo fatotum della città, largo. La 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 la. Ah, che bel vivere, e bel piacere, e bel piacere. Per un barbiere, di qualità, di qualità. Sì. Oh, bravo figaro, bravo, bravissimo, bravo. La 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 la. Γεια σας και χαρά σας και πάλι κοντά σας. Baci, 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 baci! Fortunatissimo per verità. La 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 la. Curema, curema, curema padu. Mas curepsan i varvari. Της γιώσα σίγουρου. γιώσα μας, δεν αντέχουμε άλλο πια. Μας πήρες και τα σόβρακα για τη Γερμάναρα. Να, να, να! Τράγκας, τράγκας, τράγκας! Μπορ Ποβερίτζο, Μπορ Ποβερίτζο, Μπορ Ποβερίτζο! Γεια σας, γεια σας, γεια σας! Τρεις λαβλικέντια χορεύουν, είμαι ο Λαύρος Παναγιώτου και δεν είμαι καλά. Δημήτρης Δήμας, ωραίος, επανήρθε. Κάπα κάπα, μαζί μας και δεν είναι κομμουνιστής. Και ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης. Γίναμε τρεις, γίναμε τρεις, γίναμε 1013. Όσο φάνει το Πασόκ, ανεβαίνουμε εμείς σε ποσοστά. Πάμε! Στραβάδια, απολύομαι. Όλο εμένα ναι σηκώνει. Να πω μάθημα η δασκάλα. 2-10-68-45-85. 2-11-55-50-500 και σήμερα κοντά σας. Τρεις αλλούν και δυο χορεύουν. Κάγελα παντού. Κούρεμα, κούρεμα, κούρεμα παντού. Μας πήραν και τα σόβρακα της γιώσα σίγουρου. Γιώσα μας, γιώσα μας, δεν αντέχουμε άλλο πια. Σόβρακα και φανέλες. Είμαστε οι αδικημένοι, γενιά του 60, δίχως κατοχή και πείνα. Χωρίς ρετσίνα, τα πουτιά σου Μαρία, σκοπιά καψιμή αγκαρία. Τα πουτιά σου Μαρία, σκοπιά καψιμή αγκαρία. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε, σας έλειψα, ξέρω, πέρασαν δύο μέρες, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, έτσι. Θέλετε το χάπι σας, θέλετε τα γενώσιμα, θέλετε Άδωνη, θέλετε ναό της Δημοκρατίας, θέλετε Βενιζέλο, τον ευτυχισμένο γαμπρό. Θέλετε Παπανδρέου, θα τον έχετε για αυτόν. Θέλετε Σαμαρά, θέλετε Ελπάσο, Μονομαχία, Αλέξη Τσίπρα, θα τα δούμε όλα κυρίες και κύριοι, κοντά σας. Με το πιστόλι στο κόρταφο που λέτε, αυτή τη φορά δεν ήταν μόνο η Θοδωρούλα ή Επαναστατριούλα, η Τζάκρη εννοώ, αλλά και ο Βαγγέλης Μπακατσέλος Βενιζέλος, αντιπρόεδρος, αντικαγκελάριος, υπουργός εξωτερικών, πλούσιος γαμπρός και αρχηγός του Πασόκ, ο οποίος κάλεσε στα 3-5 πηγάδια για μονομαχία, παρακαλώ, το αριστερό παιδί που θέλει εξουσία. Τον κάλεσε για μονομαχία, τον Άλεξη Τσίπρα. Καγκελά παντού! Κούρεμα ρε, κουρευτείτε! Μας κούρεψαν πάλι! Λοιπόν, φύγει Αλέξη, κρατώ πιστόλι. Δεν θέλω κανείς να σκοτωθεί και θα πατήσω τη σκανδάλη, θα γύρισα τον Παπα-Νικολή. Μονομαχία στο Ελπάσο, πάμε! Βουλή, 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 βουλή.
ανάμεσα σε εσάς και σε μένα, κύριε Τσίπρα. Μία μονομαχία προσωπικού και πολιτικού ήθους. Ήθους. Γιατί έχουμε διαδρομές προσωπικές, επιστημονικές, επαγγελματικές, κοινωνικές, θεσμικές. Δεν έχουμε προκύψει από παρθενογένεση. Πούμε όμως αναλυτικά, αυτό είναι σκηνές από το έργο που θα παιχτεί εδώ, με ονόματα, με αποδείξεις, με συμφέροντα. Γιατί βγήκατε πολύ νωρίς στην πιάτσα, κύριε Τσίπρα. Επί της ουσίας εγώ στην πρόσκληση για μονομαχία ένα θα απαντήσω. Κύριε Βενιζέλε, δώσατε την ευκαιρία να σας αποκαλύψω για ποιο λόγο πήγα στο Τέξας. Για να μάθω πώς μονομαχούν στο Ελπάσο. Στη μονομαχία, λοιπόν, θα είμαι παρόν. Κύριε Τσίπρα, σας συγχαίρω γιατί έχετε προσφύγει στην αμερικανική βοήθεια προκειμένου να σας εκπαιδεύσουν οι Αμερικάνοι. Αυτό που βάλατε ως στόχο στο Τέξας είναι τρίπιο δολάριο. Πέντε λεπτά στον πρόεδρο του Πασόκ. Μίλησε 10. Θα έπρεπε να του δώσετε 10 να μιλήσει 20. Γιατί όσο μιλάει, δίνει πόντους δημοσκοπικούς στον ΣΥΡΙΖΑ και είναι πραγματικός χορηγός μας. Φύγε Λέξη, κρατώ πιστόλι! Δεν θέλω κανείς να σκοτωθεί! Και αν θα τραβήξω τη σκαντάλη, θα γέρνεις σαν τον Παπα-Νικολή. Νικολή, Νικολή, καπετάνια ντερντιλή. Πιου, πιου, πιου. Τρεις γυμνοί καβαλάριδες, κυρίες και κύριοι, με τα χέρια στις τσέπες, το νέο Western Spaghetti, Ennio Morricone. Μόνο για Western κάνετε! Τουλάχιστον γίνετε ηθοποιοί, είστε καλοί ηθοποιοί. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Πολύ ωραία τα πήγατε. Σας θαύμασε όλος ο κόσμος, όλη η κοινωνία, η οποία δεν έχει καθόλου προβλήματα. Αντί να βλέπει σπαγκέτι Western, είδε εσάς! Να σκοτώνεστε, να πυροβολήσετε, μονομαχίε, τρίβετε πηγάδια, Βενιζέλο, Μακατσέλο! Ο πλούσιος γαμπρός σκοτώθηκε άδικα για την ωραία εξουσία. Ποια ωραία, Ελένη, την ωραία εξουσία! Τράγκα! Σε φάγα η Μέρκελ, σε φάγα η Γκιόσα! Παραγωγή, κυρίες και κύριοι, Στέλιος Μαυρογιάννης, ο Western, οι καλοί συνάδελφοι, Φραγκίσκος Πενίδης, Κώστας Χατζίδης, Γιώργος Κοντάρας, με τα γραφικά του, Θωμάς Ευσαθίου, Μάριο Κορίλιο Τρίπαλη, Νίκος Στράτηγος και ο Μάκης Βασιλιάδης, συντονιστής όλης αυτής της προσπάθειας της μεγάλης που κάνουμε. 2 χρόνια τώρα, μας αγαπήστε, μας αγκαλιάστε, μας θέλετε, γι' αυτό και εμείς μένουμε. Δεν κοστίζει το τηλεφώνημα, πάρετε 2-10-58, όσο θέλετε πάρετε, όπου να είναι πάρετε, δεν πειράζει. Αφήστε το τηλέφωνο, όπου θέλετε. Πάρετε στον χρυσό οδηγό, 3 χρόνια διαφορεύουν, θα σας στείλουν σε εμάς. Στο πουθενά δηλαδή, 2-10-68-40-55-85, 2-11-55-55-500, email, παπάκι, info.jungla.gr, όπου θέλετε στείλτε το. Τζαμτζής Ιορδάνης, όχι, Τζάκρη Θεοδώρα, ναι, Τζάκρη Θεοδώρα, ναι, Τζάκρη Θεοδώρα, ναι.
Λίγο τους αφήνω, κύριε και κύριοι, κύριε εξέλεγκτη, λίγο τους αφήνω. Θέλουν κάθε λίγο και λιγάκι να μου λένε ότι ο βλάχος πια πολιτευτεί, πάντα βλαχιά μυρίζει. Όχι, παρέα με τον Χατζηφωτίου εγώ, είμαι κολονακιώτης πλέον. Παίρνω αέρα κολονακίου, είμαι το παιδί της στόχιας, αλλά στο κολονάκι πλέον. Γι' αυτό είμαι στο ίντερνετ, για να περνάω καλά, έχω και μπεμβέ. Καμπριολέ, αλλά δεν έχει πινακίδες. Έξω απ' άδικο και από κακιά γυναίκα λέει το τραγούδι, ή δεν ξέρω, παράφραση βέβαια. Ξεπέρασε κάθε προσδοκία, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ανέβηκε στο βήμα και λέει: ξεπέρασε κάθε προσδοκία, λέει, το πλάνο της Ραχίλ πάνω στα κάγκελα. Βέβαια, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ως αθυρόστομος, πήγε ένα βήμα παραπάνω και λέει ότι τα κάγκελα ήταν σουβλερά κτλ. Επενέβησαν οι τον εξάρτητο. Λέει και λέει: μην ξεχνάτε ότι είναι ψηλή, όμορφη, βουλευτίνα και μητέρα δύο παιδιών. Έχει μια οικογένεια. Αλλά ψηλά γράμματα θα για τον αντιπρόεδρο. Τέλος πάντων, εδώ χάθηκε η παρολίγο η Ελλάδα και αυτό ήταν σε κανάλι και έλεγε για το μέλλον της κυβέρνησης Πασόκ τότε. Μιλάω για τα ίμια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τον είχε στην μπούκα που λέτε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, η ανεξάρτητη Ξανθούλα. Τον τρέλανε τελείως τώρα. Με το που είπε αυτό ο Άδωνης ότι ξεπέρασε κάθε προσδοκία, τι έκανε. Πήγε στο tweet που έχει και αυτή πολλούς φίλους στο tweet και είπε: δες φασιστάκο, τι σε περιμένει. Και του έβαλε που λέτε κυρίες και κύριοι ένα παλιό βίντεο τότε που ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό και έπλεκε το εγκόμιο του Σαμαρά. Έλεγε τα καλύτερα για τον Αντώνη, δηλαδή για τον Αντώνη Σαμαρά, τον ίνο της Μεσσηνίας, ο οποίος θα φάει γούρνο πουλα το 2021 μαζί με τον Νίκο Δένδια. Έτσι, Πονέδια, στο 2021, να είμαστε καλά, πρώτο Θεός, έκανε και το σταυρό του, θα φάμε γούρνο πουλα, θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Τούρκους, αυτά βλέπουν οι Τούρκοι, θα ξανάρθουν πάλι στην Ελλάδα. Και τότε θα φάμε την γουρνοπούλα, λέει, με πρωθυπουργό του Σαμαρά. Θα έρθουν οι Τούρκοι. Δεν γίνεται. Στο τρελοκομείο εδώ κλείνει το δέντια. Πού το πας. Έχετε και στην Κέρκυρα, δεν έχετε πρόβλημα. Ταξιδετευτή τζάμπα, το Δαφνί έχει κλείσει. Δεν παίρνει άλλους. Λόγω Άδωνη. Άρα λοιπόν, κύριε Άδωνη, μην νομίζετε ότι τα γενώσιμα έχουν πάντα επίδραση. Ακούστε εδώ, πρώτη σφαλιάρα ήρθε από μεγάλο δημοσιογράφο. Γιατί. Άκουσε ή δεν άκουσε. Για να ακούσουμε τι είναι αυτό το ηχητικό. Τι ήταν αυτό. Αδωνίνο. Τον ίνο. Ευγενία. Πάρτε τα παιδιά από τηλεόραση. Άδωνη. Τι είπε ο Άδωνη. Τι είπε ο Άδωνη. Περίμενε. Τι είπε ο Άδωνη. Είπε δεν θα αφήσω την Τρόικα να μου κλέψει τη δόξα στις απολύσεις. Δοξασμένε μου. Πάρτα μαλακά. Μαλακά. Για τη δήλωσή σου αυτή. Είναι χειρότερη από τις δηλώσεις του Πάγκαλου. Είναι χειρότερη από το μαζί τα φάγαμε του Πάγκαλου. Η δήλωσή σου. Άδωνη Γεωργιάδη, καλημέρα, να ζητήσεις συγγνώμη. Είπες μεγάλη μαλακία. Πολύ μεγάλη μαλακία. Τώρα βάλε δημοτική. Συγχαρητήρια στον Νίκο Χατζηνικολάου. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έτσι δεν γίνεται. Δεν υπάρχει άλλη λέξη. Δεν μπορείς αυτό το πράγμα να το φτιασιδώσεις με άλλη λέξη. Τέλος, ορθά κοφτά. Ρίξτε και ένα προστιμάκι. Τι έκανε. Αδωνίνο, τα δες. Είπες, δεν είπες. Τα πω μετά το μισογράφο, τα λέω εγώ. Ο πουθενάκιας, εγώ ο πουθενάκιας, ο πουθενάκιας, τα λέω εγώ, στάπε, έγκριτος. Ότι είπες μεγάλη, ία, ακακία. Εγώ κάνω έτσι. Χτυπάω καφέ. Τα γενώσιμα δεν πιάνουν πάντα, Άδωνη. Άμα δικό σας ο Ανδρέας, εντάξει. Θα πας τρεις μέρες, θα φύγω. Τελειώνει. Έλα, λοιπόν. Μη μου βάζετε ρε παιδιά, μη μου θυμίζει την καταγωγή. Μα αφήστε να ερεμήσω να κάνω μια κουμπούλα στην προκοπή στην Ελλάδα. 2-10-68-45-85. Έσπασε το τηλεφωνικό κέντρο, κυρίες και κύριοι. Λύγησε. Δεν έχει άλλες γραμμές. Ένας-ένας. Όλοι θα πάρετε. Δεν έχει κουρτίνα σήμερα. Τέλος. 2-11-55-50-500. Είναι αστική η μονάδα. Δεν έχει χρέωση. Εγώ την πληρώνω. Ούτως ή άλλως. Λοιπόν, μετά από αυτό. Μετά από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Που άκουσε τα εξαμάξεις, σειρά από την Ξανθιά, είπαμε, ανεξάρτητη των Ελλήνων, είχε ο Ιορδάνης για τους φίλους του Δάνης Τζαμτζής. Πάρε, πάρε, ευσομούλη, η γλώσσα της μακρύ, σε έκανε φιλετάκια, μπεκρή μεζέ στα ταβερνάκια. Κοιτάξτε τι έπαθε τώρα, μετά τον Άδωνη που τον είπε φασιστάκο η κυρία Μακρύ, ψηλή, για τα κάγκελα. Θα περιλάβει και το φαντάζομαι και τον μπάκαλο. Μετά από αυτά που άκουσε ο Άδωνης του Χατζηνικολάου, μετά πήρε τον Τζαμτζή. Για δείτε εδώ τώρα τον Τζαμτζή τι έπαθε το πρωί στον Παπαδάκη. Για δείτε. Φιλετάκια τον έκανε. Αφήστε μέσα για εσάς.
Δεν μίλησα για τους συμπολίτες μου. Για να ακούνε οι Έλληνες πολίτες ποιους ψηφίζουνε. Κοιτάξτε τους. Ψηφίσανε εσάς τώρα. Τι να δούμε που τώρα. Με την Τζάγκουαρ κυκλοφορείτε όταν πεινάει ο κόσμος εκεί που, που σας ψηφίζει. Θέλω να πάω στο κύριο. Με την Τζάγκουαρ και τα σπίτια που έχετε φτιάξει και δεν έχετε ένα ένσημο στη ζωή σας. Θέλω να μόνο από κουμπαριές γίνατε αυτό που γίνατε. Από 10 χρονών από τις κουμπαριές με τον κύριο Μεϊμαράκη. Και πάτσα στα πόδια μου μόνος ναι, ναι. μου. Έχετε ένα ένσημο δεν έχετε βολεύανε τα διάφορα κόμματα. Πάτε λοιπόν την Τζάγκουαρ να κάνετε καμιά βόλτα και αφήστε τους υπόλοιπους. Πουθενά δεν διορίστηκα εγώ. Εσάς διορίζανε οι κυβερνήσεις. Αποδείξτε γλύφατε από εδώ και από εκεί. Εγώ. Εντάξει, όχι ναι, ναι, ναι. εγώ, εσείς. Καλά, εγώ πάτε καμιά Τζάγκουαρ τώρα και κάνετε τη βόλτα σας και αφήστε μας εμάς. Τζάγκουαρ δεν έχω, κυρά μου. Ναι, ναι, ναι. Αυτό να το ξέρεις. Τζάγκουαρ δεν έχω. Στη λαϊκή έχω 1600 και αφήστε τα παραμύθια της καλημάς περί διορισμών που δεν έγιναν ποτέ. Σας ενοχλεί έτσι, σας ενοχλεί που κάποιος ο οποίος εργαζόταν και δεν έχει πέσει ποτέ στα πόδια σας, έχει διοριστεί με αξιοκρατικό τρόπο τον οποίο διαλύσατε και εσείς για να βάζετε τους συμμετερούς σας, τους οποίους υπηρετείτε, τις πελτεύτριές σας με 4 και 5.000 ευρώ, χωρίς προσόντα και χωρίς πτυχία, όπως την κυρία Ιακωβίδου. 4.000 ευρώ, κυρία Ιακωβίδου, σύμβουλος. Αυτά να βλέπει ο ελληνικός λαός την ώρα που είναι άνεργα τα παιδιά του και σπουδάζουν. Πώς μπαίνουν οι πολιτεύτριές τους επειδή μπήκαν σε ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ μπήκα, κύριε, αξιοκρατικά και με διορισμό μέσω του ΑΣΕΠ. Αν μπορείτε να αποδείξετε ότι έχω μπει αλλιώς, να τα αποδείξετε. Δεν έχω αυτοκίνητο, καρδιά μου! Δεν έχω Τζάγκουαρ! Δεν έχω! Γάιδαρο έχω! Ο Θεός να σε φυλάει απ' τ' άδικο. Και από? Και από κακιά γυναίκα. Αυτά τα δυο με καταστρέψαν στη ζωή. Εγώ παντρεμένος. Κι έχω καεί. Μα δεν πειράζει, καλή καρδιά. Εξαπαδικό και δηλαδρεύει. Δάνη, η Ορδάνη Τζαμτζή, το εμπέδωσες ή να ξαναβάλω το βίντεο? Γιατί προχθές, που λέτε κυρίες και κύριοι, μόλις τελείωσε αυτή η τριήμερη συζήτηση και τη μονομαχία στο El Paso και τα λοιπά και τα λοιπά, αγωνία όταν η Θοδώρα Τζάκρη, όπως είδατε στα πλάνα σας ο Τραγάκης, Θοδώρα τι κάνεις, μη, μην το κάνεις, Θοδωρούλα, μη γίνεσαι επαναστατριούλα, είπε ο Τραγάκης. Άρχισαν να καρδιοχτυπούν οι Νοδημοκράτες και οι Πασόκοι, σου λέει τώρα χάσαμε την εξουσία, χάσαμε τα 5.000 ευρώ, τα 4 πόσο είναι, θα δούμε πριν κλείσουμε την εκπομπή πόσα παίρνουνε. Θα τα έχω εδώ όλα. Έχω τις σούλες σήμερα ωραίες. Άρχισε να σου λέει τώρα μην έχουμε και άλλες απώλειες και πες η κυβέρνηση, έχουμε άλλα χάλια. Με το που ανακοινώνει, καλοί μου φίλοι και φίλες, ο Μεϊμαράκης τους 153 ψήφους, σηκώνεται ο Ιορδάνης από την καρέκλα του, τους πήρε σβάρνα όλους και πήγε στον Πρωθυπουργό να το ευχηθεί, να τον συγχαρεί για τη μεγάλη επιτυχία. Για δείτε τη μεγάλη επιτυχία του Ιορδάνη Τζαμτζή, του Δάνη. Δεν είναι κατάλαβε αυτά από το ΣΥΡΙΑ η μακρύ σκασίλα. Δεν μοιάζει κάτι. Νόμιζε ότι. Έβριχε, δεν τον έφτιανε, έβριχε. Για να δείτε τώρα τι χαρά έκανε. Τον έβαλα, τον μεγάλωσα, είναι και λίγο εύσομο. Τον μεγάλωσα για να τον δείτε πώς, τι χαρά έκανε που δεν έπεσε η κυβέρνηση και η θεσούλα του που την κράτησε. Και θα δούμε μετά την επόμενη μέρα, όπως έλεγε ο Λιάγκας. Να το δούμε και αύριο. Ήταν ωραίο το ξεβράκο μας κοπέλας και την επόμενη μέρα την έδειξε ο Λιάγκας. Και γίνεται χαμός τώρα στο διαδίκτυο. Τώρα ταξιδεύει και η Φέη μαζί με την καρεκλά την άλλη. Για βάλε τώρα το. Συνεπώς η πρόταση δυσπιστίας των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης απορρίπτεται. Παρακαλώ το σώμα να αξιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπευθύνη του επικύρωση των πρακτικών της σημερινής συνεδρίας. Το σώμα παρήχε την αξιοδότηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σημείο αυτό να λύσουμε τη συνεδρίαση. Με τη συνέδεση του σώματος λύεται η συνεδρίαση για σήμερα Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 6 με αντικείμενο εργοσιών, κοινοβουλευτικός έλεγχος, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων. Τον είδατε, έφυγε από τα έδρανα να πάει να προλάβει τον Πρωθυπουργό και να του πει μπράβο για αυτή ακόμη τη, έστω και πύριος η νίκη, αλλά είναι μια νίκη, ναι μεν, αλλά γιατί σήμερα κύριε Ιορδάνη Τζαμτζή και απευθύνω προσωπικά σε εσάς, η συζήτηση ξεκινάει για το φόρο στα ακίνητα. Άλλο αν λένε τώρα τα βρήκατε μέσα εκεί. Τον Πολύδρα τον ρωτήσατε? Θα δούμε. Τον Κακλαμάνη που θα βγει από το νοσοκομείο και θα σας έρθει, τον ρωτήσατε? Θα δούμε. Εσείς παρουσιάζετε έξω ένα κλίμα αισιοδοξίας ότι τα βρήκατε και ότι
Στουρνάρας έκανε αλλαγές, τίποτα δεν έκανε. Χειρότερα τα πήγε από την Βουλή. Στουρνάρι, πάει Στουρνάρας. Τέλος πάντων. Και έχουμε τα ακίνητα, τα οικόπεδα. Μετά, κύριε Ιορδάνη Τζαμτζή, δάνη μου, είναι οι πληστηριασμοί. Τα χαράτσια, το τέλος στα σκάφη αναψυχής. Τι θα κάνεις, δάνη Ιορδάνη, ε? Μην αντιγράψεις τη Θοδωρούλα, γιατί θα σε φάει η μαύρη μαρμάγκα. Σε φάει. Αλλά να δούμε πώς θα καταφέρεις τώρα να περάσεις από τη Σκύλα και τη Χάριβδη. Καλά προχθές τα πέρασες μια χαρά με 153. Πήγες εκεί, έκανες τα πανηγυράκια, σου έδωσε χαρακτήρα στον Πρωθυπουργό. Αδιαφόρησες για το τι σου έσυρε και σου έσουρε η κυρία Μακρύ. Ωραία. Τα ωραία κρατάνε λίγο, τρεις μέρες σαν τα θαύματα. Επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά τη φετινή χρονιά στη Λέσβο, να σας ενημερώσω ότι μέχρι σήμερα έχουν γίνει τρεις ψεκασμοί και ολοκληρώνει το τέταρτος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε από τη ΔΑΟΚ, μέχρι σήμερα έχουν γίνει τρεις ψεκασμοί και ολοκληρώνει το τέταρτος. Δείξε την κάρτα ένα. Την κάρτα ένα! Την κουρτίνα! Νεκρή! Κοινωνία άδικη, απάνθρωπη και απαράδεκτη. Άδωνη, είσαι κυνικός τέρας, όπως είπε και για τα Γάνα. Και της είπε σε ευχαριστώ σήμερα στη Βουλή. Είσαι απάνθρωπος, κυνικός. Κάρτα ένα τώρα, έρχεται και θα καταλάβετε. Γιατί, κυρίες και κύριοι, κοινωνία η οποία δεν σέβεται στους νεκρούς της, δεν είναι κοινωνία. Εδώ δείτε. Έδωνα θεραπευτική αγωγή σε 73 νεκρούς. Τι κακό κάνανε, μωρέ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ανάγκη από θεραπευτική αγωγή εκεί πάνω. Ε, παλιόσκυλα, πάτε να τα κόψετε και αυτά. 4 εκατομμύρια είναι. Άγιε Πέτρε, πες και εσύ. Είναι άδικο, τι δίνανε. Εκεί πάνω θέλετε αγωγή εσείς. Ασπιρινούλες. Η Μέρκελ λυπάτε και στις ασπιρίνες. Είναι της Μπάγεν. Λυπάτε. Δώστε τους καλκόν. Κάτσε ρε. Πήγατε να κόψετε. Είναι σκάνδαλο αυτό. Σκάνδαλο. Πόσα ήταν τα λεφτά. Δηλαδή μην πληρώσουμε τους ανθρώπους. Τους στείλαμε στον άλλο κόσμο. Πόσα είναι. Λέει η εφημερίδα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, ρε! 73 άτομα, ρε! Πέρα είναι νεκροί, ρε! Είναι κοινωνία αυτή. Πού θα πάμε να ζήσουμε, ρε! Όταν στον άλλο κόσμο να βρούμε γιατριά. Τι σας κάνανε, ρε! Τα βάλατε με τους τυφλούς που βρήκαν το φως τους και αντί να φωνάξετε θαύμα, θαύμα, θαύμα στη Ζάκυνθο, τα βάλατε με τον Άγιο Διόνυσο, μεγάλη χάρη του. Τώρα, αυτό το θαύμα γιατί! Γιατί! Κόψε, ρε! Από αλλού! Κόψε από εδώ! Από τους ζωντανούς νεκρούς, κόψε από εδώ! Κάνε ένα κοντινό, Δημήτρη Δήμα. Κόψε από εδώ! Εδώ, κοίτα. Δεν φαίνεται. Α, εδώ. Αυτό, κάπου το αντέγραψα. Βουλή των Ελλήνων. Εκαθάριση. Αποζημίωσης. Μηνός Νοεμβρίου 2013. Αυτά τα στοιχεία μου φαίνεται, βρήκα εγώ βέβαια. Είναι δική μου είναι γραφή. Αν θέλετε να ψεύδετε, πώς έχουμε εδώ. Κρατήσεις. Α, έχει κρατήσεις ένα. Ποσό. Μωρή, τι 6.000 μωρή. Κόστο 204. Ποιος είναι. Πανελλήνιος. Α, είναι σοσιαλισμός. Είναι για τον μήνα Νοέμβριο. Συγγνώμη. Το Νοέμβριο που ο Ανδρέο πήρε 3 άδειες. Πού είμαι. Το Νοέμβριο πήρε 3 άδειες ο Ανδρέο. Δηλαδή, αν δεν είχε πάρει τις άδειες, πώς θα έπαιρνε 15.000 ευρώ το μήνα. Εδώ κοιτά, αυτά τα στοιχεία βρήκε ο ρεπόρτερ της Ζούγκλας, Λάμπρος Παναγιώτου. Κοιτάξτε εδώ να δείτε. Και έρχονται σε εσάς και σκεφτείτε ο Παπανδρέου, έχει κάνει επιστολή που λέτε κυρίες και κύριοι. Εδώ κοιτάξτε. Έχει κάνει επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής και ζητάει κάθε φορά που λείπει, επειδή είναι μεγάλες οι απουσίες του και διαρκείς, να του κόβουν το μισθό. Και παίρνει μόνο 6.000 ευρώ. Δηλαδή, φανταστείτε να μην είχε ζητήσει να του κόψουν και το μισθό. Εσείς λέτε ότι κάνατε μείωση του μισθού σου 50%. Εδώ. Εκτός και αν τα στοιχεία μου δώσανε λάθος, με διαψεύδετε. Οπότε θα ζητήσω συγγνώμη, γονιπετήσεις από τον πρόεδρο του Πασόκ. Εγώ αυτά τα στοιχεία έχω. Έκατσα και έβγαλα και τους πίνακες. Μέτρησα μάλλον. 5.790 καθαρά. Όχι. Το ακαθάριστο είναι 8.000. 8.000 ευρώ έχεις. Και παίρνει μανούλο μου τσίνταξ 400 ευρώ. Το 50 ευρώ. Μπήκαν στην πόλη.
Και παίρνετε από τους νεκρούς. Δείξτε την κάρτα. Παίρνετε από τους νεκρούς. Δεν αφήνετε να έχουν μια θεραπευτική αγωγή και στον Άγιο Πέτρο. Βρε σκυλιά! Βρε μαντρόσκυλα τον επιχειρηματία όπως λέει ο Κατσότης. Εδώ ρε! Εδώ ρε! 73 άτομα ρε! Ας τα ησυχάζουν την ψυχούλη τους ρε! Να ηρεμήσουν ρε! Βάλτε τον άλλο να στείλει για φαρμακάκια, στείλτε για ένα καλγκόν μωρ, 4 εκατομμύρια είναι μωρ. Χέστη και φορά σταλόν μωρ, στείλτε τους λεφτά στους νεκρούς μωρ. Τιμήστε τους νεκρούς, Αγίε Πέτρε, βοήθα και εσύ. Ο δικός μας έχει αγανακτήσει ο Αρχιεπίσκοπος, δεν μπορεί να ζει με αυτός, ο Ιερώνυμος, δεν μπορεί να κουβιάζει με αυτός. Μήπως εσύ Ιταλικά, ξέρω εγώ, βοήθα λίγο. Πήραν εδώ, το πάμε στην εσείς. Τι έλεγε η Ιταλική Εκκλησία, ο Τέτζελ τότε, ο μοναχός. Με το που ακούει ο Θεούλης, με το που ακούει το κέρμα να φεύγει στο ναό, έφυγε και η ψυχή του πεθαμένου και πήγαινε μπαμ κατευθείαν από την κόλαση, δεν πέρασε το καθαρτήριο, πήγε κατευθείαν στον παράδεισο με τα λεφτάκια. Πήγαινε ο Ιταλός, έδινε στο παγκάρι 10.000 λιρέτες. Τα άκου νεκρός, έφυγε, πήγαινε μια πλευρά. Να ο Άγιος Πέτρος μια ωραία εκκλησία. Έδινε ο πάπ, να ένα άλλος ναός. Έτσι είναι. Οι Ιταλοί σέβονται τους νεκρούς τους, οι Καθολικοί μάλλον. Εμείς τη λυσάξαμε. 73 άτομα, πες το λεπάντα, φάτε. Τυφλώσετε ξανά τους ανθρώπους στη Ζάκυνθο. Τώρα, αφήστε τους νεκρούς να ζήσουμε, να θάψουμε τους νεκρούς, να τιμήσουμε τους νεκρούς μας. Δώστε λεφτά στους νεκρούς. Στους ζωντανούς δεν δίνετε λεφτά. Στους νεκρούς δεν δίνετε. Μόνο εσείς θα παίρνετε λεφτά. Γιωργάκη, Τζόρτζιο, καπίσι, καπίσι. Άι, καπίτο Γιώργο. Αυτά, Γιώργο, είναι με ή χωρίς περικοπές, για να ξέρω. Είναι με την επιστολή που έστειλε στο Μημαράκι, Βουλή των Ελλήνων. Αυτή η Βουλή είναι της πλάκας ή εδώ είναι η πλάκα της Βουλής. Ξέρω εγώ ρε παιδιά, δεν βαριέσαι. Είναι μόνο στο 3-4 και 2 χορεύουν κυρίες και κύριοι, Λάμπρος Παναγιώτου. Αποκλειστικά, δέχομαι και διαψεύσεις, δέχομαι να με κολλήσετε εδώ, να με δακτυλοδείχνετε όλοι, αλλά πείτε μου, είναι αληθινά, παίρνω 8.000 μεικτά ο Γιωργάκης. Και όλη η υπόλοιπη κοινωνία παίρνει 300 ευρώ. Γιατί 8.000, τι κάνει. Έβαλε και διήμερο. Πήρε 7-8 Νοέμβρη και έβαλε και το διήμερο και τη Δευτέρα. Πήγε στη Γαλλία. Τον Νοέμβρη πήγε στη Γαλλία. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Πάμε παρακάτω. Εγώ συνεχίζω. Πάπα. Και ο Θεός βοηθός και στους νεκρούς μας να βγάλουν άκρη με αυτούς εδώ μπλέξανε. Δεν θα βρουν άκρη. Θα τα πάρουν τα λεφτά πίσω. 4,5 είναι. 4,5 εκατομμύρια δεν είναι δύσκολο. 4,5 εκατομμύρια ευρώ μπορεί. Πάμε. Αυτά κυρίες και κύριοι. Πώς να δείξω, πάνε και οι νεκροί. Τώρα τα βάλουν τους νεκρούς. Δεν ζωντανεύουν νεκροί. Δεν ζωντανεύουν νεκροί. Ζωντανεύουν. Λοιπόν, ζωντανούς νεκρούς κυρίες και μας κάνατε όλους. Πάμε να δούμε δεύτερη κάρτα. Τι γράφει. Δεύτερη κάρτα τι γράφει. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά σου να δω τους καλούς. Σας είπα μας κάνατε ζωντανούς νεκρούς. Μπορείτε να διαβάσετε. Πέτε κοντά. Διαβάζω να πάω. Θα διαβάσω εγώ. Λοιπόν. Διαβάζω. Η ιστορία της Ελλάδας θα ήταν πολύ διαφορετική εάν δεν είχε δολοφονηθεί ο Ιωάννης Καποδίστριας, εάν δεν είχε δολοφονηθεί ο Γρηγόρης Λαμπράκης, εάν δεν είχε δολοφονηθεί ο Παύλος Μπακογιάννης. Η χώρα μας θα ήταν πολύ καλύτερη, λέει εδώ πέρα στη Βουλή κατά τη διάρκεια της ομιλίας ο Σίμος ο Κεδίκολο, κοινωνικός εκπρόσωπος. Αυτό είναι το απόδειγμα, αυτά είναι τα πρακτικά της Βουλής. Πάμε να ακούσουμε τώρα και το Σίμο ζωντανά, να δούμε τι είπε. Είναι αυτές οι τέτοια, να δούμε για να ακούσουμε και τι είπε ο εκπρόσωπος. Οι μέρες μας είναι αίμα. Όχι, το ζωντανό βάλε το Σίμο. Η ιστορία της Ελλάδας θα ήταν πολύ διαφορετική εάν δεν είχε δολοφονηθεί ο Ιωάννης Καποδίστριας, εάν δεν είχε δολοφονηθεί ο Γρηγόρης Λαμπράκης, εάν δεν είχε δολοφονηθεί ο Κώστας Μπακογιάννης. Η χώρα μας θα ήταν πολύ καλύτερα αν δεν είχε περάσει τον εμφύλιο πόλεμο. Άλλα είπε ο Σίμος. Σίμος μίλησε για ζωντανούς νεκρούς. Άλλα γράψε τα πρακτικά. Συγγνώμη. Είδατε εσείς Παύλο Μπακογιάννη που θέλει να πει. Αλλοιώνουμε και τα πρακτικά της Βουλής τώρα. Όμως τρελάνετε. Το είπε, έκανα λάθος. Εντάξει. Τι δουλειά έχει να πάρει τα πράγματα. Η ιστορία της Ελλάδας θα ήταν πολύ διαφορετική εάν δεν είχε δολοφονηθεί ο Ιωάννης Καποδίστριας, εάν δεν είχε δολοφονηθεί ο Γρηγόρης Λαμπράκης, εάν δεν είχε δολοφονηθεί ο Κώστας Μπακογιάννης. Εντάξει, ρε παιδί μου. Η χώρα μας θα ήταν πολύ καλύτερα αν δεν είχε περάσει τον εμφύλιο Εκπαραδρομής. Δεν διαφωνώ, εκπαραδρομής. Αλλά γιατί δεν το δείχνω στα πρακτικά. Κατά αυτόν τον τρόπο πάτε και κάνετε λαθροχειρίες και στα υπόλοιπα και δεν μπορούμε να έχουμε τα πραγματικά πρακτικά. Δεν κατάλαβα. Εδώ πέρα να παρέμβει ο πρόεδρος Βουλής. Καταγράφηκε έτσι, αφού αυτή είναι η ομιλία. Έκανε ένα λάθος, δεν το σκοτώσαμε. Εντάξει. Εννοούσε τον Παύλο Μπακογιάννη, να αμφισβήτητα. Και σαν τα ψηλά βουνά να είναι ο Κώστας. Γιατί τον περιμένουμε και στην πολιτική σκηνή τώρα. Στρώνουν το δρόμερο εδώ πέταλα. Μαζί με τη μοίρα στο απόπειρο, το Ζητιάνο της αγάπης. Έχεις τον τέκτο Ζητιάνο.
Είναι ένα παιδάκι φτωχό. Ξεκίνησε μαζί με μένα από το. Από το Κολωνάκι, ήμασταν σερβιτόροι κάποτε. Εγώ έμεινα σερβιτόρος σε ενημέρωση, σαχτοφόρος. Εκείνος ανέβηκε τα κλιμάκια της κομματικής ιεραρχίας, έγινε εκπρόσωπος τύπου και τώρα είναι και περιζήτως γαμπρός, κυρίες και κύριοι. Γαμπρός υπερκομματικός. Και θα σας πω γιατί. Και τώρα, Μπακογιάννη, βλέποντας ότι ξόμινε η κυβέρνηση με 153, έκανε σήμερα, χθες, προχθές, από τότε, πρόταση για γάμο. Να παντρευτεί δηλαδή πάλι, Φώτσο Κουβέλης, είχε διαζύγιο που θέλουν να πήρε, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Να έχουν δηλαδή περισσότερους. Γεια σου και αλήθεια, λέω, Κώστα μου. Μπράβο. Να έχουν περισσότερους βουλευτές και μαζί να βολεύσει και αυτό το παιδάκι που ξεκίνησε από τα ταπεινά στρώματα των εκπρόσωπων. Γιατί τώρα θα μείνει χωρίς δουλειά εκπρόσωπος τύπου της Δημάρ. Ο γαμπρός δηλαδή της αριστεράς. Το παιδί αυτό. Πώς θα γίνει. Θα ξαναπάει πάλι τώρα σε βιτό στο Κολωνάκι όπως είμαστε εμείς. Δεν γίνεται. Τα ψηλά στα χαμηλά και τα πολλά στα λίγα. Για βάλει το τέτοιο. Έχουμε. Το Ζητιάνος Αγάπης, τον έχουμε να δούμε. Που ξεκίνησε ο Νίκος Χανθόπουλος, κυρίες και κύριοι, με τον μπουζουκάκι του. Μπήκε μέσα σε ένα σπίτι πλούσιο, με μια ωραία κυρία και ξαφνικά κατέληξε στο χαντάκι. Να καεί τη μοίρα του. Το θυμάστε αυτό. Τη μοίρα είμαι από παιδό, εχθρός με την αγάπη. Λάκη Λαζόπουλος, θα με πάρεις ή θα με πάρεις. Κάναμε τα γραφούλα, τίποτα. Άντε. Ή να πάω στον Παπαδάκι το πρωί εκεί το. Παιδιά, δεν δέχομαι άλλη. Εγώ θα μείνω εδώ. Δεν πάω πουθενά. Εγώ παίζω για τη φανέλα. Είμαι ζούγκλα. Είμαι ζουγκλάκια. Είμαι εδώ. Δεν πάω. Εδώ θα μείνω. Εγώ δεν κάνω σαν αυτού. Τώρα είδε ο Αντρέας εξουσία. Το άρεσε. Τρώγε στα Κολωνάκια τώρα τελευταία. Μαζί με την κόρη τη. Τέτοια. Παίρναν καλά. Θα ξαναπάει πάλι. Δεν θέλει. Σιγά μην αφήσω Μητσοτάκη να παίξει τώρα το βίντεο αυτό. Ποτέ δεν θα παίξει. Μητσοτάκη. Μια ταινία ψάχνω να βρω και να σα δείξω ποιο είναι ο Παπαδόπουλο Δημάρ. Σαν εμένα. Είμαστε η ίδια ηλικία, είναι πιο μικρό και πιο ωραίο, αλλά ίδια φτώχεια είχαμε. Εγώ παρέμεινα φτωχό, εκείνο συνεχίζει στα σκαλοπάτια τη πολιτική ζωή του τόπου και θα ανεβαίνει ένα-ένα. Θέλει να το δει και πρωθυπουργό ή άλλοι. Θα έχουμε άλλα χάλια τώρα. Άλλοι. Ξέρω εγώ αυτά τα παντρέματα, γιατί συνήθω αυτοί που έχουν του λίγου βουλευτέ γίνονται πρωθυπουργοί. Δεν πάνε πολλοί. Σωμαρά, είδατε, ρίξε την δημοκρατία στο 10 και μετά γίνει πρωθυπουργό. Το έχει το αδέρφια να πάω σε άλλο θέμα. Δεν το έχουν. Βάλ το. Θέλω να δω του Ζηφιάνου Αγάπη. Το είχα δει ένα βράδυ και έκλαιγα σπίτι μου. Λίγο ένα πλάνο να δω του Ξανθόπουλου. Λίγο. Να πάω στο Κουρουπί να το βρω. Θέλω λίγο να δω Παπαδόπουλο, Ξανθόπουλο. Να δω τη φτώχεια μα, τη κακομοιριασμένη μα. Ορκο Τζούντα. Μιζέρια. Ορκά μιζέρια. Βάει. Τη μοίρα. Έχω πράγματα να σα δείξω. Έχω και την καρδιά μου σα δείχνω. Τα πάντα. Λευκό χαρτί με τάμπουλα ράσα. Γράψτε πάνω ό,τι θέλετε. Και γράφω. Νάτος. Θα ήθελα να του πω κάτι άλλο, αλλά θέλω να έρθω αύριο επισήμως. Όπως θες. Το βλέπω στο κέντρο, ε? Ναι, για τελευταία φορά. Για τελευταία φορά, γιατί? Πήγαινε τώρα. Έχεις δάκρυα στα μάτια, κλαις, πατέρα. Είναι από χαρά. Από διέστηση. Προαισθάνομαι. Όλα τα προαισθάνομαι εγώ για την ευτυχία σου. Ποτέ μου δεν ένιωσα τέτοια χαρά. Τον αγαπάς? Ναι. Και θα παντρευτείτε? Ναι. Θα έρθει να με ζητήσει. Πότε? Αύριο. Κι εγώ. Άμε έτσι. Σε αυτά τα χάλια. Το καθαρό που κάμισε, το κουστούμι σιδερωμένο και έτοιμο. Βλέπω ότι έχεις έτοιμα. Λες και το ξέρεις. Μην ξεχνάς, αύριο πού να πας στο γυμνάσιο να υπογράψεις να πάρεις το πολιτήριό μου. Ποιος εγώ? Δεν έχω άλλο πατέρα. Έχεις. Τον καλύτερο πατέρα του κόσμου. Ο γάμος, παιδί μου, είναι ιερόν και απαραβίαστο μυστήριο. Ναι, πατέρα. Πριν παντρευτείς, έχω υποχρεώσει να σου πω ένα μεγάλο μυστικό που πρέπει να το μάθεις κι εσύ και εκείνος που θα παντρευτείς. Σ' ακούω, πατέρα, αλλά με τρομάζεις. Τα μάτια σου είναι δακρυσμένα και η φωνή σου τρέμει. Τι έχεις, πατέρα? Τι συμβαίνει? Τώρα θα τα μάθεις. Θα τα μάθεις όλα. Στο αντίπρι
είναι άλλη ταινία, αλλά δεν πειράζει. Αλλά και εκείνη που γύρισε στη φτώχεια, γύρισε στην άλλη. Άμα βλέπω τον Ανδρέα Παπαδόπουλο συγκινούμαι πως ανέβηκε ρε παιδιά τόσο πολύ. Ναι, ο Τέλνερ θα γίγα μπρος τώρα στη Δήμαρχη με τη Νέα Δημοκρατία, θα κάνουν αυτό το τέτοιο. Συγκινούμε. Συγκινούμε γιατί θυμάμαι και εγώ τη φτώχεια μου. Ναι, ο Ξανθόπουλος μετά πήγε στη φτωχιά. Έτσι θα γυρίσει ο Ανδρέας, εδώ σε εμάς αυτή δίπλα. Αυτό το είναι, ήταν, κανένα λάθος, είναι άλλη ταινία, αλλά συγκινήθηκα και με αυτή. Δεν βρήκαμε τα πόσμα αυτό. Είπαμε Μητσοτάκης. Και έκλωσα κι εγώ τώρα. Δεν έχω αυτό το... Πάνω στα μάτια, στα κουλήριο, είναι αλήθεια από συγκίνηση πραγματικά. Γιατί να σου πω κάτι, η ζωή έχει σκαμπανεβάσματα, δεν θα λέμε πολλά. Γιατί και εγώ, αν γίνω πλούσιο κάποια μέρα και ζητάω γάμο με τη Νέα Δημοκρατία, που ξέρετε. Πότε θα με παίζουν, θα έχετε το βίντεο και θα με παίζετε στα κανάλια και θα γελάει ο κόσμο. Λέω νεράκι, παιδιά, συγγνώμη, συγκινήθηκα. Η Ανδρέα μου να είσαι καλά, του εύχομαι το καλύτερο και καλά στέφανα με τη Νέα Δημοκρατία. Να είσαι αριστερή, τώρα τα βρήκατε στο ΡΕΗ. Το λογαριασμό να μα στήσει εμά από το γάμο. Να έχει μπουμπουνιέρες από εκείνες τις τέτοιες, μεγάλες. Αν σαν πέτρες. Τι σκουτάκια να χαλάξει. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε κύριε Σιγκίνη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ήταν αυθόρμητο γιατί με τον Ανδρέα ξεκινήσαμε μαζί. Του το οφείλω και πάντα και αυτός με αναγνωρίζει. Τελειώσαμε. Α, ναι, τώρα. Άντε και καλά, Στέφανα. Με κουμπαριές. Το Φώτη Κουβέλη και την Τώρα Μπακογιάννη. Και αν στεριώσει ο γάμος, πάρτε με ένα τηλέφωνο. Πάντως γουρ θα έχετε. Εμάς η εκπομπή στέριωσε που πείτε μου είναι το γούρι μας. Και έχουμε και πολλές επιτυχίες. Τα χτυπήματά σας, καταρχάς μας παίρνουν Αλβανία κάθε μέρα. Τον Ντούα Σουμ. Ο Μπίτσουμ Τέα, τη Βουλγαρία. Ρουμανία, δεν θυμάμαι, μήπως πάρει κανένα δύο μας βλέπουν και εκεί. Σερβία, όλος ο κόσμος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μόνο Έλληνες μας βλέπουν. Έχω αυτά που λέω, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας δυναμικά, μοναδικά. Μόνο εμείς. Διαβά, πάει και ο Σίμος και ο Δίκογλου. Δεν έχω τίποτα άλλο. Τελείωσε. Άντε, γεια. Όχι, περιμένετε, μην φεύγετε. Έχω κι άλλα. Κι άλλα έχω πολλά. Μιας και μιλάμε για γάμους. Επιτέλους βγήκε στον αφρό η Αφροδίτη, η πριγκίπισσα, η γυναίκα που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο μες το κατακαλό καιρό έσκασε με γούνα στο μπαλκόνι μετά τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας και ο Πατούλης δίπλα της έλεγε «Τα χάφια μου, τα χάφια μου και ένα ταξί να φύγω». Έλα κυρίες και κύριοι, εδώ είναι η Πατούλενα. Κουαρντάτελα, συγχαρητήρια, διαστημική κυρία Πατούλη. Επιτέλους την ξανάδαμε. Την είχε κρύψει ο Μουτζαχεντίν της αγάπης. Παρά τα αυτά βγήκε στον αφρό ο Αφροδίτη και έκανε εμφάνιση σε έκθεση δίπλα στην ηθοποιό βέβαια. Ηθοποιός ήταν το ίδιο. Την, σε ποιο να πω στην ταινία που παίζει η Τιτίκα Σαριγκούλη. Όχι, είναι και η Φραγκάκη. Μα ποιος συχνά σας βλέπουμε, δημαρχίνα μας. Ο Πατούλης ξέρω εγώ, δεν ζηλεύει, αλλά να σας λέω πιο συχνά γιατί μας λείψατε. Δεν θέλει γούνες στη ζωή. Είναι παντός καιρού η κυρία Πατούλινα, μπορεί να σκάσει κατά καλό καιρό με γούνα. Και κατά χείμωνο γυμνή. Ο γυμνή με ελαφρό συνολάκι. Διαστημική κυρία Πατούλη, είσαι πραγματικά. Τα συγχαρητήριά μας. Δήμαρχε, μπράβο. Αφού σας έλεγα την αλήθεια, και εγώ δήμαρχο θέλω να γίνω. Αλλά δεν ναι, κατάφερα. Έπεσα θύμα του κυρίου Ραγκούση με τον Καλλικράτη και το. Πιο καλή. Αλλιώς τον έλεγε πριν. Τώρα τον λέει Καλλικράτη. Μπράβο στην κυρία Πατούλενα. Συγχαρητήρια. Έχουμε και ένα βιντεάκι. Τι έχουμε, ένα ωραίο βιντεάκι. Τι έχουμε. Για να πετύχουμε. Τα βάλουμε εκείνο με το Λιάγκα να το δούμε. Εκείνο εκεί που ήθελε και την επόμενη μέρα, είναι από την προηγούμενη εκπομπή, που έχει γίνει ανάρπαστο σε όλα τα μέσα δικτύωσης. Λιάγκας ο μοναδικός, Λιάγκας ο καρεκλάτος, Λιάγκας ο τετραγωνάτος. Δεν πειράζει. Παίξε μια ζωή Κωνσταντοπούλου για να δούμε εδώ με τις φασαρίες. Κάτσε, δεν έχω κι άλλα μάτια. Έχασα τον ρυθμό σκέψης μετά τον Ανδρέα, συγκλονίστηκα.
αυτή την επιτυχία και την πρόταση που έκανε. Και επειδή κάνετε πολύ μεγάλο λάθος αν νομίζετε ότι με φασιστικές μεθόδους θα αποτρέψετε. Μπορείστε, τι είπατε, παρακαλώ, 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 ανακαλέστε αυτό που είπατε, ανακαλέστε αυτό που είπατε. Παρακαλώ, σας το είπα και χτες. Σας παρακαλώ, ανακαλέστε αυτό που είπατε. Κλείνετε τα μικρόφωνα, σας αφαιρώ το λόγο, παρακαλώ, θα σας αφαιρέσω το λόγο. Ανακαλέστε τη φράση που είπατε. Ανακαλέστε τη φράση που είπατε. Αυτό είναι. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ πάρα πολύ. Απέχετε από το να προεδρεύετε, κύριε Μαρκογιαννάκη. Λοιπόν, σας αφαιρώ το λόγο. Παρακαλώ, σας ανακαλώ στην τάξη. Σας ανακαλώ στην τάξη. Λοιπόν, εάν θέλετε να ανακαλέσετε, ανακαλέστε. Εάν δεν ανακαλέσετε τη φράση ότι είναι φασισμός αυτό το οποίο κάνω εγώ αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, παρακαλώ να κλείσει το μικρόφωνο για την κυρία συνάδελφο. Κύριοι συνάδελφοι, ακούστε τι λέει το σχετικό άρθρο. Δικαίωμα δευτερολογίας στην κατάρθωση της ζήτηση έχουν μόνο όσοι πρωτολόγησαν και αφόσον το ζητήσουν στο τέλος του σταδίου της δευτερολογίας κάθε άρθρου. Επίσης, εγγραφές που γίνονται μετά το τέλος της ομιλίας του τέταρτου ομιλητή και έως την ολοκλήρωση του πρωτολογιών κάθε άρθρου ισχύουν μόνο ως δευτερολογίες που προτάσσονται από τις δευτερολογίες της επόμενης παραγράφου. Επομένως, ούτε πρωτολογία σε δικαίωμα συνάδελφος, ούτε δευτερολογία. Παρά τα αυτά, έδωσα το λόγο. Και αυτό είναι φασισμός. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο, κύριε Υπουργέ. Για τον... Καλώς, συνεχίστε. Να απαντήσω στην... Δεν γράφετε τίποτα από αυτά που λέει η κυρία Σιλά. Να απαντήσω εκ νέου στην εκ νέου ερώτηση του κυρίου Καπερνάρου. Δεν ήσασταν εδώ. Λοιπόν, συνεχίστε και δεν γράφετε τίποτα από αυτά που λέει η κυρία συνάδελφος. Κύριε Υπουργέ. Κύριε Καπερνάρου, απαντάω σε ερώτηση συναδέλφου. Δεν παλεύετε. Λοιπόν, τώρα τι ένσταση έχω εγώ. Εγώ καταλαβαίνω αυτό που είπε ο κύριος Μαρκογιαννάκης, εκνευρίστηκε και τα λοιπά. Τον είπε ότι η φασίζουσα συμπεριφορά. Συγγνώμη κύριε Μαρκογιαννάκη, δείξτε εδώ το πλάνο να δούμε για να πριν πάμε. Εδώ, κοιτάξτε που είναι η ζωή, που είναι ανάμεσα. Με το μηδόφωνο της ΕΡΤ. Σε ρόλο δημοσιογράφου λοιπόν. Εγώ καταλαβαίνω δυναμική επαναστατική, μοναδική κυρία Τζούγκο, υπερβάλλει ορισμένες φορές. Καταλαβαίνω κύριε Μαρκογιαννάκη μου, σας είπε, λέει, δεν είναι δυνατόν να μιλάτε φασίστα. Συγγνώμη, η Βουλή συνεδριάζει Δευτέρα-Τρίτη. Τη Δευτέρα σας είπε τα ίδια. Την Τρίτη θυμηθήκατε να σας κλείσει το μικρόφωνο. Αφού τα ίδια σας είπε Δευτέρα. Πάλι Δευτέρα σας είπε φασίστα. Την Τρίτη σας πείραξε. Συγγνώμη, ο φασισμός έχει μέρες. Έχει καθυστέρηση στην επιστροφή. Μια μέρα. Άλλο αυτό. Έτρεμε κάτερο. Όλη η Νέα Δημοκρατία έχει πάθει. Τι έχει πάθει αυτό το διάστημα. Μία και μόνο ερώτηση, κυρίες και κύριοι, είπε ο Γιάννης Στραγάκης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, και κλείνουμε. Ο λόγος στον Κώστα Χαρδαβέλα. Ποιο Χαρδαβέλα. Ψάχναν τον έφερε Νικολούλη τον Κώστα Χαρδαβέλα στη Βουλή. Ψάχναν όλοι οι βουλευτές να δουν ποιο Χαρδαβέλα. Έδειχνε το βαρεμένο. Τι κοινό έχουν, σου λέει, δημοσιογράφος. Πήγε στο μυαλό Τραγάκη τώρα. Το λόγο έχει ο Χαρδαβέλας. Και έδειχνε το βαρεμένο. Ρε λες κάτι να ξέρω Τραγάκη. Ετοιμάζει ο Χαρδαβέλας για τη Βουλή. Ξέρω εγώ. Μόνο μία ερώτηση, κύριε Χαρδαβέλα, έχετε καμία άλλη. Καλά φαντάζομαι τα βλέπεις στην Δημοκρατία, έχει τρελαθεί τελείως, έχει σφυρίξει. Πιάσου πάνω. Εντάξει. Πάρτε και ένα Λιάγκα, γιατί ο Λιάγκας ήθελε να δει και την επόμενη μέρα. Δηλαδή, επειδή εκείνη την ώρα είχαν κατακλείσει το τηλεφωνικό κέντρο όπως το δικό μας, δεν έχει πάει τηλέφωνο, δεν παίρνει κανένας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρω, κάποιοι μας βλέπετε. Σου λέω, Λιάγκα, τώρα κάτσε εδώ, ξεβράγω το είδαμε, θα το δείξουμε για την επόμενη μέρα για να έχουμε τέτοιο. Έγινε τη κακομοίρα στα. A casa di Irene! Gente che passa, gente che va! I giorni grigi. Έχω τη ζωή Κωνσταντοπούλου στο αγκαλιά. Όπως είπε ο Άδωνης. Θα βάλω εγώ, λέει! Μπροστά το στήθος μου, όπως πειράξει ο Κωνσταντοπούλου. Και μετά την άλλη τρελή, την άλλη μέρα. Στην αρχή είπε ότι είναι κάτι τέτοιο. A casa di Irene si canta, si ride. C'è gente che viene, c'è gente che va. A casa di Irene, bottiglie di vino. A casa. Θα χορέψουμε την πατούλινα, λίγο, για να μην θυμώσει.
giorni senza domani e il desiderio. Ευχαριστώ τον Καπακαβά για την ωραία αφιέρωση. Το Βαγγέλη Κωνσταντινίδη και το Δημήτρη τον ωραίο και το μοιραίο Δημήτρης Δήμας. Και εγώ ο απερίγραπτος, ο ασημάζετος, ο αντιθάσευτος. Εδώ, πάρτε με. Niente altro che un muro sormontato da cocci di bottiglia. Grigi di bottiglie. Αφιερωμένα και στο κουμπάρο μου. Πα. Τα μάθατε τι έγινε στη Γαλλία. Όποιος πηγαίνει θα πρέπει να πληρώσει πρόστιμο 3 χιλιάρικα, ενώ οι ιερόδουλοι που κάνουν μόνο ένα χιλιάρικο. Αν σας πιάσουν στη Γαλλία, τελειώσετε. Αυτό το σύστημα θέλει να το φέρω εδώ και ο Σαμαράς. Γι' αυτό πήγε και μίλησε με τον Ολάντ. Λέει να τιμωρείται και ο θήτης και το θύμα. Τώρα ποιος είναι ο θήτης και ποιος είναι ο θύμας στην υπόθεση. Κάντε σεξ, αφήστε τη φύση και δείξτε μας γαμίση. Μάθουμε λίγο την κίνηση πόσο τραβάει χαρά. Δεν προκαλεί χαλάρωση. Δηλαδή... Όταν δεν ξέρουμε το κάνουμε, γι' αυτό λέμε κανονικά είναι καλό να πηγαίνουν σε ειδικούς. Πάντα κρατάμε οπουδήποτε να κάνουμε κερί. Είτε αυτό είναι φρύδια, είτε είναι μουστάκι, είτε είναι μασχάλες, είτε είναι μπικίνι, είτε είναι πόδια. Πάντα με το αριστερό μας χέρι βάζουμε κόντρα. Εδώ πέρα είναι τεντωμένο το δέρμα. Αν το δέρμα δεν τρανταχτεί, δεν έχουμε κανένα θέμα. Δεν μπορεί να χαλαρώσει. Αν πάμε τώρα και τραβήξω εγώ το κερί στον αέρα, ναι. Μπορούμε να κάνουμε ένα και ένα να δούμε τη διαφορά. Ένα και ένα με ποιο άλλο. Και στο μπικίνι, πέραν του λέιζερ, που εντάξει είναι ό,τι πιο εξελιγμένο υπάρχει σε μορφή υποτρίχωσης, αλλά και στο μπικίνι προτιμάς το κερί στο βαζάκι. Ναι, από τη στιγμή που δεν μας έχει εμφανίσει η θυλακίτιδα, ωραία, προτιμάμε το μπικίνι γιατί είναι και πιο οικονομικό, όσο δεν έχει τόσο μεγάλο κόστος όσο έχει το λέιζερ. Και σίγουρα είναι καλύτερο από ξηράφι, κλωστή και τέτοια. Ναι. Πώς κάνουμε στο μπικίνι? Καταρχήν να εξηγήσω κάτι. Στα πόδια όλες οι τρίχες μας σε αυτό το κομμάτι πάνε προς τα κάτω. Σε ποιο κομμάτι θα δείξω. Το κερί το πλώνουμε όπως πάει η τρίχα, με την ίδια φορά της τρίχας και το τραβάμε τελείως ανάποδα και κάθετα. Δηλαδή, η κίνηση δεν πρέπει να είναι στον αέρα. Τοποθετείτε δηλαδή στην ίδια φορά της τρίχας. Τοποθετούμε στην ίδια φορά της τρίχας. Δεν μπορούμε να τραβήξουμε έτσι το κερί δεξιά. Ακριβώς παράλληλα και πάνω από το δέρμα. Δηλαδή πρέπει να, είναι, να γίνεται έτσι. Ξαναδείξτε, λέω. Πρέπει να βάλουμε το κερί όπως πάει η τρίχα και να γίνεται παράλληλα. Δηλαδή το χέρι μας να πηγαίνει προς το σώμα. Παράλληλα με το σώμα. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να τραβάμε. Και εγώ δεν πάει τρίχες. Εδώ όμως θα δούμε ότι οι τρίχες μας πάνε από τα μέσα. Άρα εδώ πέρα θα πρέπει να βάλουμε το πόδι έτσι και να πλώσουμε το κερί όπως πάει η τρίχα μας. Άρα το τραβάς μετά έτσι. Άρα μετά το τραβάμε. Αφού έχουμε απλώσει το κερί από εδώ, ναι, το τραβάμε προς τα εκεί. Μάλιστα. Έτσι. Εκεί που πάει η τρίχα, δηλαδή πώς θα πάνε. Ά, ωραία. Το άλλο τώρα, είναι δύσκολο, το πιο δύσκολο. Κάτσε βρε, δεν είναι δύσκολο. Κάτι δεν έχετε καλοκαίρι. Βλέπουν και άντρες από σπίτι. Πάνω μου στις κάβλες σου επάνω. Αν σηκώσουμε το πόδι έτσι θα δούμε ότι από εδώ οι τρίχες πάνε προς το κουμπάκι μας, ναι, ενώ από εδώ πάνε προς το εδώ. Έχουν δύο διαφορετικές. Έχει διαφορετική φορά η τρίχα. Ακούς τη λέει και από κάτω πάει αλλιώς η γάμπα και κάτω. Αν κάτσουμε και το προσέξουμε θα δούμε ότι εδώ, γι' αυτό και όταν ξυρίζονται ποτέ δεν τις πιάνουν καλά πίσω. Γιατί τις τραβάμε προς τα κάτω. Και στο ξυραφάκι που εγώ εντάξει είναι πολύ κακά. Καλύτερα να κάνεις τίποτα παρά κάνεις ξυραφάκι. Και στο ξυραφάκι το ίδιο πράγμα. Και στο ξυραφάκι το ίδιο πράγμα. Κάνουμε και αύριο για να καταλάβουμε τις λεπτομέρειες. Το κατεβάκι θέλω να μου κάτσει λίγο σαγόνα. Καταρχάς, συγγνώμη, μπορεί να το κάνει μια γυναίκα μόνη της αυτό, από να πετύχει. Είπαμε πια και ναι. Ναι. Όχι. Μας κάνετε πλάκα ρε παιδιά. Τροπή ρε παιδιά. Φοβάται η κοπέλα και κάθισε. Άλλαξε το θέμα. Και θέλω να μου ανοίξει λίγο το θέμα. Να ξέρετε τις τρίχες μου. Κατερινά, κάτσε. Λοιπόν, για να γίνεται σωστά από κατρίγος, πάντα θέλουμε να έχουμε το τεντωμένο δέρμα. Για να κάνουμε στην περιοχή εδώ. Τα τέσσερα κάθεσε. Αυτή η στάση είναι η καλύτερη στάση για να τεντώσει πιο πολύ το δέρμα. Συγγνώμη, φοράσεις όργων ή όχι. Είναι απλό θέμα, αλλά δεν υπάρχει γυναίκα που δεν κάνει... Γι' αυτό θέμα το κάνουμε και αύριο το θέμα. Συγγνώμη,
Εγώ έβαλα να στυλιτεύσω την ενέργεια του Λιάγκα και της Φέης, να δείχνω το κορίτσι και να το παιδεύουνε. Και σου γλώσσα τα μάτια όλοι. Θεός φυλάξει. Τι είναι όλοι. Έχει δίκιο ο Γιώργος. Γλώσσα τα μάτια, παιδί μου. Το έχω ξαναδείξει. Το πιστεύω. Μη φύγετε. Έρχομαι με ρεπορτάζ. Να σας πω τι είπε ο Βίρον Πολύδωρας για τον Γιάννη Στουρνάρα. Επόμενη. Να σας πω το βαρύ φορτίο που πρέπει να πληρώσουν οι μούτσοι των καραβιών. Αυτοί που κάνουν φασίνα. Δηλαδή, πόσο τέλος τους έβαλε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. 100 ευρώ θα πληρώνουν. Κάθε μέτρο που θα έχουν, να, θα πληρώνουν 100 ευρώ. Να. Όσο μέτρα σκάφος έχεις, τόσα 100 ευρώ θα πέφτουνε. Καταλαβαίνετε δηλαδή πώς θα το ξεπεράσουν αυτό οι εφοπλιστές ή τα παιδιά των αριστοκρατών. Σας έχω πολλά. Έχω την καταγγελία Κακλαμάνη Απόστολου στον Άδωνη για τις ρουσφετολογικές προσλήψεις, διοικητές κτλ. Παιδιά της κομματοκρατίας. Όλα αυτά και άλλα πολλά στο 210-68-45-85. Πάρτε να πείτε και τον πόνο σας. Έχει μια εκπομπή εδώ στη Ζούγκλα το βράδυ, μετά στις 11. Ένα κοριτσάκι με ψυχολόγο, σας τα λέω όλα. Πάρτε και εκεί. Πάρτε και σε εμάς, μας συγκουφάνατε. Στο 211-55-50-500. Θα είμαστε κοντά σας, μην φύγετε. Να ξέρετε ότι σας αγαπάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη που μας δείχνετε. Ζητάμε και την κατανόησή σας. Και από αυτούς εδώ ζητάμε και κανένα συγγνώμη καμιά φορά. Τα καλά έρχονται. Μην φύγετε. Θα βάζει κανένα τραγούδι τώρα. Βάζει κανένα τραγούδι. Θα κλείσουμε ωραία. Σου κι ο μπαμπάς σου με πιάσανε χθες στον δρόμο και με πήραν με το ζόρι να με πας στον αστυνόμο. Μα και τους είπω αστυνόμος να μη μου κρατάν γυνάτι, γιατί δεν υπάρχει νόμος. Σας αγαπάω! Γεια σας, γεια σας! Μη φύγετε, έρχομαι! Θα σας εξασφαλίσουμε. Θα. Σύνθημά μας είναι ένα.